Έχετε δίκιο, κύριε Σαχίν. Είμαστε ένα μήνα πριν από την επέτειο και μάθαμε ότι θα βρεθεί στην Κύπρο και ταυτόχρονα με τον Ερντογάν στα κατεχόμενα και όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας και την αξιωματική της αντιπολίτευση θα παρευρεθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και το ερώτημα βέβαια είναι τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης και κατά πόσο τα όσα πει, αν δεν μας επιφυλάξουν κάποια έκπληξη, αν δεν αποκηρύξει το Κυπριακό, τον βλέπω χλωμό διότι τον καλούν να μιλήσει σε μια κεντρική ομιλία του κυρίου Χρυστοδουλίδου για τα 50 χρόνια της εισβολής. Αν οι πράξεις του συμβαδίζουν με τα όποια τετριμένα πει και πάλι. Διότι εγώ μπήκα το 1985 στο Υπουργείο Εξωτερικών και από τότε και πριν ως φοιτητής και ως πολίτης άκουγα μεγαλαφχίες για το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πιστεί ο εισβολέας να αποχωρήσει λέγοντας ότι συγγνώμη μπήκε σε λάθος σπίτι, έκανε ένα λάθος, μπήκε σε λάθος κήπο, δεν θα το ξαναπράξει. Πρέπει να λυθεί με διπλωματικά μέσα, αλλά για να έχει διπλωματική δυνατότητα και η Κύπρος και η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει ο συσχετισμός επί του πεδίου. Πρέπει δηλαδή να καταστεί επικίνδυνη πάνω στο νησί η θέση του εισβολέα. Γιατί το νησί έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα, χμαλωτίζει όσους ανεβαίνουν πάνω σε αυτό. Συνεπώς, επειδή και μπορεί να σας εξηγήσει, εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς στρατιωτικούς και εν υπηρεσία και μετά την αφιπηρέτησή μου. Έχω πάει στην Κύπρο, έχω δει τα πράγματα. Είναι εξαιρετικά επισφαλής η θέση αυτού ο οποίος δεν ελέγχει όλο το νησί. Γι' αυτό και το νησί στην ιστορία του ήταν πάντο κάτω από έναν κυρίαρχο. Δεν ήταν μοιρασμένο. Διότι αυτός ο οποίος το έχει και δεν το έχει, η συμπλάτη του είναι η θάλασσα. Συνεπώς, όσο δεν κάνουμε αυτό και όσο αντίθετα κατεβάζουμε στους διεθνείς οργανισμούς Ελλάδα και Τουρκία κοινή πρόταση, δεν στέκομαι στην ποιότητα των ανθρώπων, δηλαδή στην πολύ καλή ποιότητα του Τούρκου διπλωμάτη, ο οποίος ένα διπλωμάτης που κατάφερε να κάνει τον τουρκικό επεκτατισμό αποδεκτό μέσα στο ΟΗΕ, και στην πολύ κακή ποιότητα του δικού μας διπλωμάτη, της κυρίας Τελαλιάν, που είναι υπεύθυνη. Και όταν λέω κακή ποιότητα, εννοώ ότι η γυναίκα είχε πει ευθέως στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, μην φανταστείτε κανέναν άλλον Υπουργό Εξωτερικών, ότι βρίσκεται στο Υπουργείο ως προϊστάμενη της ειδικής νομικής υπηρεσίας για να προασπίζει το διεθνές δίκαιο και όχι το εθνικό συμφέρον. Λοιπόν, και αυτή είναι η τιμωρία της ήταν ότι έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών και πήγε στα Μαξίμου. Άρα, δεν στέκομαι λοιπόν στην ποιότητα των ανθρώπων, την οποία, εν πάση περιπτώσει, αφορά τον ΟΑΣΕ. Οι χώρες του ΟΑΣΕ θα. Και η εικόνα μας εκεί. Στέκομαι στο γεγονός της κοινής υποψηφιότητας, ως να μην συνέβη τίποτα το 1974. Ως Ελλάδα και Τουρκία να είμαστε τα κίμια. Πόσο πιστικοί λοιπόν είμαστε εμείς όταν λέμε ότι το Κυπριακό, λέμε το μάντρα, ας πούμε, όπως το Πατερημόν, έτσι, το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Πόσο πιστικοί είμαστε όταν επιβραβεύουμε τον εισβολέα. Στα διεθνή φόρα κατεβαίνουμε χάρη του υπερτέρου κοινού συμφέροντος της Δύσης, το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα και άμεσα και πρακτικά στην Ουκρανία, όταν κατεβαίνουμε μαζί. Ναι, αλλά κοιτάξτε, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί σήμερα θα κουβεντιάσουμε πολλά ημέρα του πνεύματος. Αλλά κοιτάξτε, η Ελλάδα επί της ουσίας, γιατί και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, Σινιρίογλου δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, προτείνει για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, συμπροτείνει του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που να πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους διακρατικούς οργανισμούς για τη διαφύλαξη, υποτίθεται, της ασφάλειας στον πλανήτη μας. Με πεδίο ευθύνης, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του τύπου, δίκαιη και ελεύθερη διεξαγωγή εκλογών, έλεγχο διάδοσης όπλων. Προτείνει ποιον? Τον εκπρόσωπο μιας χώρας που έχεις βάλει στην Κύπρο, που έχεις βάλει στη Συρία, που έχεις βάλει στο νότιο Κουρδιστάν και το βόρειο Ιράκ, που απειλεί την εδαφική αικαιρεότητα της Ελλάδας, να μην πω μέχρι και τα ενεργειακά. Με συγχωρείτε, τι μήνυμα εκπέμπουμε?
Το μήνυμα που εξέπεμψε και ο επικεφαλής της μονάδας επενδύσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, πως το λένε Invest in Greece, αυτό το συνορθήλευμα, όπου συνοστίζονται συνήθως όχι επαγγελματίες διπλωμάτες, αλλά οικονομικοί και σύμβουλοι οικονομικών εμπορικών υποθέσεων, μια άλλη υποδιέρεση μέσα στο Υπουργείο, ο οποίος μιλώντας σε τουρκικό μέσο, δίνοντας συνέντευξη σε τουρκική εφημερίδα, έβγαλε στο σφυρί και είπε ότι είναι θέμα προσφορών της Τουρκίας η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών της Ελλάδας, αυτών που διεκδικεί η Τουρκία με την γαλάζια πατρίδα, με την Ελβοχώρα. Και είπε ότι μίλησε ακόμη και για συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών στο Αιγαίο. Με συγχωρείτε. Δεν το έκανε με δική του πρωτοβουλία. Με συγχωρείτε, δεν μίλησε σε μια εφημερίδα. Με συγχωρείτε, κύριε πρέσβη. Σας πιάνω αδιάβαστο. Αστειεύομαι. Μίλησε στο κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων του Ανατολού. Δεν μίλησε όπου και όπου. Ό,τι πιο επίσημο. Κάποιον θα είχε ρωτήσει να του πει ότι αυτός στον οποίο μιλάει είναι Τούρκος και ότι εκπροσωπεί το τάδε μέσω μαζικής ενημέρωσης. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Το πνεύμα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι κάνε μια μπίζνα, πάρε μια μίζα, μπορείς. Το που λάγαμε το Predator σε όλο τον κόσμο, με πλήρη συνείδηση, δύναμη άδειας εξαγωγής, με πλήρη συνείδηση ότι είναι απολύτως παράνομο. Δεν κοιτάζαμε ποτέ με προσοχή τα χαρτιά του τελικού αποδέκτη. Σε ποιον υποτίθεται ότι πήγαινε το Predator, γιατί αυτοί που το αγοράζανε κρυβόντουσαν κιόλας, δεν ήσαν ανόητοι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμένα δεν με εκπλήσουν οι υπάλληλοι, ούτε η κυρία Τελαλιάν, ούτε ο κύριος αυτός, δεν με εκπλήσουν. Τους έχω βιώσει μια ζωή, είναι εμποτισμένοι από το πνεύμα που με το οποίο τους έχει διαπαιδαγωγήσει η πολιτική ηγεσία. Το πρόβλημα δεν είναι των υπαλλήλων. Μπορεί να υπάρχουν καλοί υπάλληλοι και έχουμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών πάρα πολύ καλούς υπαλλήλους. Δουλεύουν όμως στο ρυθμό που τους υπαγορεύει η πολιτική ηγεσία. Αν δυσφορήσουν, αν αντιταχθούν, αν δεν είναι πρόθυμοι, εάν δεν κάνουν, βαδίζουν με ενθουσιασμό, τους παραμερίζουν ανεξαρτήτως ικανοτήτων και υπάρχουν πάντοτε άλλοι πρόθυμοι. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι το ζήτημα είναι του πολιτικού συστήματος γενικότερα, γιατί δεν είδαμε καμία αντίδραση για 50 χρόνια της Κύπρου. Θα βγάλουν μια ανακοίνωση στα γραφεία τύπου των κομμάτων, ας πούμε, αυτοί οι επαγγελματίες γραφιάδες, θα βγάλουν ένα χαρτί το οποίο θα λέει διάφορα τετριμένα. Δεν είδαμε κάτι. Και όλο το πολιτικό σύστημα λοιπόν δεν λέει τίποτα. Και θα πείτε, μα είχα χάνει μια παραδοσιακή του ευκαιρία να βγάλει ανέξοδες κορώνες. Κάθε φορά το καλοκαίρι, περί δημοκρατίας κάναμε και δεξιώσεις και περί Κύπρου δεξιώσεις πάλι και λέγαμε, θα ξεχνάγαμε αυτά άλλο καλοκαίρι. Τώρα όχι, έχουν σημασία. Όπως μας είπε ο κύριος Μημαράκης, όπως μας είπε η κυρία Μπακογιάννη, γίνεται πόλεμος. Η συμμαχία στην οποία ανήκουμε ξεκινάει έναν πόλεμο και εμείς πρέπει να είμαστε πιστοί στρατιώτες, να ξεχάσουμε τις δημοκρατίες, τα δημοκρατικά δικαιώματα. Ο δε κύριος Δένδιας, στον ζήλο του, διότι θα παίξει ρόλο κλειδί, εξαφάνισε, είπε ότι δεν υπάρχουν πλέον Έλληνες στη Μαριούπολη. Κατά μία εκδοχή δεν υπήρξαν ποτέ, ήταν μια φθαλμαπάτη του κυρίου Δένδια που πήγαινε εκεί πριν την ρωσική εισβολή. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Και όπως του λέει ειρωνικά η Ζαχάροβα, αλλά να τους δεις. Λοιπόν, θα τους βοηθήσουμε? Όχι, τώρα θα πάμε να πολεμήσουμε. Δηλαδή, απεμπολούμε από τα εθνικά μας συμφέροντα για τα συμφέροντα τρίτων. Ναι. Μην πούμε στην συζήτηση ποιανών τρίτων είναι αυτά, μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Και στο Κυπριακό το ίδιο κάνουμε. Γιατί θέλω να παραμείνουμε λίγο εδώ και θα πάμε στα υπόλοιπα που θίγετε και καλά κάνετε και τα θίγετε. Ωστόσο, θα σας. Για να καταλάβουν γιατί οι ακροατές, γιατί γίνονται αυτές οι ξεδιάντροπες κινήσεις στο Κυπριακό και στο Αιγαίο. Γίνονται για να εμπεδώσουν την κοινή γνώμη ότι με τους Τούρκους τα βρήκαμε. Είμαστε συνεπόλεμοι. Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο το σωστό της ιστορίας. Μα οι Τούρκοι βέβαια δεν είναι, αλλά εμείς επερώμεθα και θα ρημουλκίσουμε και τους Τούρκους. Εξώδης μας.
Μα συγγνώμη όμως, τα βρήκαμε πού, στη συνδιαχείριση επί των δικών μας, διότι ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος αυτός που είναι διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, μπορεί να είπε ότι είπε, δεν τον μάζεψε κανείς, δεν τον ανακάλεσε στην τάξη κανείς, ούτε όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν τα αρέστα. Για να τα λέμε όλα. Δηλαδή όλο το πολιτικό σκηνικό πέρα βρέχει. Ο άλλος λέει, ελάτε να συνδιαχειριστούμε ενεργειακά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο τα δικά μας, και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα, διότι υπενθυμίζω στους ακροατές και οι αρμόδιοι υπέρ τις εξωτερικές υποθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και οι αρμόδιοι υπέρ τις εξωτερικές υποθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, αυτοί που εμφανίζονται ως αρμόδιοι, έχουν διαλάμψει επιμερών ημερών εξουσίας τους στο ίδιο σπορ. Απλώς τότε δεν ήταν τόσο επιτακτικές οι ανάγκες, δεν ήταν τόσο σύντομο το χρονοδιάγραμμα και τηρούσαν κάποια προσχήματα. Με την εξαίρεση λοιπόν ενός που το λέω δεν είναι φίλος μου, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν του έχω σφίξει το χέρι, του κυρίου Μανιάτη, που έφτιαξε αυτό το νόμο, που προκήρυξε και έγινε τον Ευρωβουλευτής, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, που έχει φτιάξει αυτό το νόμο και που ψήφισε αυτά τα θαλωσσοτεμάχια, τα οποία ταλαιπωρούν το πολιτικό σύστημα, διότι τα έχει αγοράσει η ExxonMobil, έχει αγοράσει τα δικαιώματα η ExxonMobil να κάνει γεωτρήσεις, θα κάνει υποτίθεται το φθινόπωρο αν δεν συμβεί πάλι κάτι. Με εξαίρεση αυτού, όλοι οι άλλοι έχουν συμπλέον στη γραμμή της σημερινής κυβέρνησης. Άρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα μόνο προσώπων, είναι και θέμα πολιτικού συστήματος. Έχουν αποφασίσει ότι αφού για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής τους οι Τούρκοι είναι ισχυροί της περιοχής, θα συνεργαστούμε και με τους Τούρκους. Άρα εσείς βλέπετε ότι οι εξελίξεις υπάρχουν και στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό με εντελώς διαφορετική ανάγνωση από αυτή που επικοινωνιακά ακούμε. Αυτό μου λέτε. Οι εξελίξεις υπάρχουν και είναι αμήλικτες. Όταν ο Νασράλα, ο οποίος γενικά όσοι τον ξέρουν και επειδή τον βλέπουν με αυτό το τουρμπάνι των σιητών κληρικών, λες και οι δικοί μας φοράνε μοντέλα Dior, ας πούμε, κληρικοί, νομίζω ότι είναι κανένας αμετροεπής. Ο Νασράλα είναι, και θα σας το πούν όλοι οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι αυτό, είναι ένας άνθρωπος που μετράει τις λέξεις του. Δεν είναι ρήτορας του δρόμου σε αραβική πόλη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι λέει το κάνει. Το 2006 ήμουν κάτω, βγήκε, κάλεσε τους κατοίκους της Βηρητού να κοιτάξει τη θάλασσα και ο πυραυλός χτύπησε την Ισραηλινή κορβέτα, το Λανίτ, η οποία ήταν και η ναυαρχίδα του Ισραηλινού στόλου και την εξουδετέρωσε. Λοιπόν, απειλεί την Κύπρο. Ποιος θα την υπερασπίσει την Κύπρο, ο κύριος Ερντογάν, οι Βρετανοί, κανονικά η Ελλάδα, σύμφωνα με τη συνθήκη του Λονδίνου που έχει υπογράψει το 1961 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρέπει να υπερασπίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία Κυπριακή Δημοκρατία κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ούτε αυτή την εθνοφρουρά που έχει. Την υπεράσπιζε Τουρκία, Ελλάς και Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, εμείς, για να δείτε ας πούμε πόσο συνεπής είναι η ένταξή μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν τολμούμε να πούμε ότι θα στείλουμε κάποια από τα πλοία που έχουμε και θέλουμε στην Ερυθρά Θάλασσα να ανακόψουν τους πυράβλους του Νασράλα ή οτιδήποτε άλλο αποφασίσει να στείλει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Νασράλα. Άρα η εθνικοφροσύνη μας είναι εξαιρετικά ρηχή. Δηλαδή αυτό είναι, έχουμε φτάσει στο σημείο να προκαλούμε αηδία στους διεθνείς παρατηρητές, οι οποίοι συγκρίνουν την αμετροέπειά μας ή τη ρητορική μας με τις πράξεις μας. Εάν είχαμε λίγο τσίπα, θα λέγαμε στον Ασράλα ότι ανακατεύεται σε ξένα χωράφια, ό,τι και να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, όποιος της επιτίθεται, θα πρέπει να βρίσκει την Ελλάδα απέναντί του. Μόλις και έρχεται κάποιος που είναι πρόσωπος, όχι καν κράτους, μιας οργάνωσης, και η Ελλάδα μηδέν, το Υπουργείο Εξωτερικών συμπαρεστάθη, έκανε μια ανακοίνωση συμπαράστασης, λες και γίνεται κάτι στα Φόκλαντ. Ναι, από την άλλη πρέπει να σας πω ότι ο αρμόδιος Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης έβγαλε ένα σκληρό κατηγορητήριο για τον Νασράλα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να απειλείται μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υπάρχει ευρωπαϊκό έδαφος,
αλλά αυτό το ευρωπαϊκό. Γιατί δεν στέλνει μια συστοιχία Patriot που δεν έχει Κύπρος. Μια-δυο συστοιχίες να σταματήσουν τα εισερχόμενα πυραυλάκια του Νασράλα. Γιατί δεν τη στέλνει όπως τη στέλνει στην Ουκρανία. Αυτό το πράγμα πρέπει να το βάλει και η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή το Κυπριακό πολιτικό σύστημα δεν είναι πολύ καλύτερο του ειδικού μας, δεν το βάζει, και πρέπει να το βάζει και η Ελλάδα. Να πει δηλαδή ότι εδώ πέρα υπάρχουν υπάρχει αόρατος κίνδυνος. Δεν είναι κάποιος που μιλάει στον αέρα ο Νασράλα. Δεν μου λέτε, κύριε Πρέσβη. Ετοιμάζεται πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεσμπολά. Μεγάλη διάσταση. Η Γαλλία, το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, έβγαλε ανακοίνωση. Το είπε ανοιχτά και κάλεσε και τους Γάλλους υπηκόους να φύγουν. Να φύγουν από το Λίβανο. Το οποίο είναι πολύ στο Λίβανο. Λοιπόν, ετοιμάζεται ένας μείζον πόλεμος, ο οποίος θα επισυμβεί στο διάστημα που οι Αμερικανοί θα είναι απορροφημένοι με την προεκλογική τους εκστρατεία. Και θα κορυφωθεί αμέσως μετά την εκλογή, στο διάστημα μέχρι να αναλάβει εξουσία ο νέος πρόεδρος. Θα είναι μακρός πόλεμος, η Χεσμπολά το γράφουν οι ίδιοι οι Ισραηλοί αναλυτές και οι διεθνείς αναλυτές. Έχει άλλες δυνατότητες και δεν είναι μόνο η Χεσμπολά. Πίσω από τη Χεσμπολά θα συμπαραταχθεί το Ιράν και μια σειρά από σιίτες μαχητές. Θα είναι ένας πόλεμος που η Γάζα θα μοιάζει μπροστά του αιματηρός μεν, καυγά στον υπηαγωγείο δε. Ναι, ακούστε, έχω εδώ δύο ζητήματα. Το ένα είναι καλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέτε εσείς να στείλουν Patriot βγάζει ανακοινοθέντα σκληρά για τον Νασράλα, δεν λέει κουβέντα όμως για το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, μου λένε εδώ. Και το δεύτερο. Προφανές. Γιατί, γιατί να πει, εσείς αν ήσασταν Ευρωπαίος, γιατί θα λέγατε. Μα είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος. Πείτε μου έναν λόγο ευρωπαϊκού συμφέροντος που πλήττονται τα συμφέροντα των μεγάλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι οι Τούρκοι απάνω στο 1/3 της Κύπρου. Μην κοιτάμε ότι είναι δικό μας το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πρωτίστως δικό μας και μόνο δικό μας. Δεν το έχει διεθνοποιήσει πλέον η Ελλάδα. Ήταν διεθνοποιημένο επί Παπανδρέου, επί Μακαρίου, γιατί αυτοί ήταν απρόβλεπτοι παίκτες. Απρόβλεπτος παίκτης δεν είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης τώρα. Ούτε ο προηγούμενος. Μην γελιόμαστε. Αυτοί ήταν απόλυτα προβλέψιμοι. Μη προβλεπτός ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος. Άρα, για ποιο λόγο αν είσαστε Ευρωπαίος θα τα χαλάσετε με την Τουρκία λόγω Κύπρου? Για ποιο λόγο, όταν οι ίδιοι οι Κύπροι δεν κάνουν τα δέοντα, θα τα κάνει κάποιος άλλος? Μάλιστα. Δηλαδή θέλουμε να θέλουμε εμείς να καθόμαστε και να πολεμάνε ή να μάχονται διπλωματικά για μας οι Ευρωπαίοι? Τόσο έξυπνοι είμαστε και τόσο κουτόφραγοι αυτοί? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που μου λένε πολλοί εδώ, κύριε Ιφαντή, ο Νασράλα λέει αυτά που λέει. Θεωρείτε ότι τα λέει ένα δίκο όταν οι αγγλικές βάσεις έχουν γίνει κύριο ορμητήριο για πλήγματα στην οργάνωσή του? Τα λέει ένα δίκο. Άμα μπει κανείς στα παπούτσια του Νασράλα, προφανώς αντιμετωπίζει κίνδυνο και από την πλευρά από την πλευρά της Δύσης. Και όταν λέω Δύσης, το λέω εντελώς γεωγραφικά. Δηλαδή οι Ισραηλοί μπαίνουν από τον Νότο, αλλά ανεφοδιάζονται και μπορούν να τον πλήττουν μακριά από τα Ισραηλινά αεροδρόμια, τα οποία, όπως μας δείχνει με τα βίντεο του, είναι στο Βεληνεκές των πυράβλων του, είναι στο Βεληνεκές των μη επανδρομένων οχημάτων που έχει, αεροσκαφών που έχει ο Νασράλα. Δεν ξέρω αν είδαν οι ακροατές σας τα δύο βίντεο. Ναι, 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 με τα οποία δίκιο. Είδαμε από αέρος όλο το Ισραήλ. Αλλά αυτά τα βίντεο ήταν από drones που εξαπέλυσε η Χεσμπολά, πέρασαν χωρίς να τα αντιληφθούν και φωτογράφησαν. Θα μπορούσαν να πλήξουν αντί να φωτογραφήσουν. Άρα, ναι. Λέτε, κύριε Πρέσβη, άρα λέτε ότι θα πάμε αναπόφευκτα και βλέπετε το κενό το εκλογικό σε κλιμάκωση της ιστορίας. Δεν είναι από ένας πόλεμος, γιατί μετά το διάλειμμα θα πάμε στον άλλο πόλεμο και το τελείριο το πολεμικό στην Ευρώπη, αλλά ένας πόλεμος δηλαδή νοτίος μας, νότιο-ανατολικά μας, το θεωρείτε σχεδόν αναπόφευκτο? Είναι αναπόφευκτος ο πόλεμος και αν δεν τον κάνει ο Νετανιάχου, θα υποχρεωθεί να τον κάνει από τη δυναμική των γεγονότων όποιος τον διαδεχθεί. Να σας πω κάτι απλό. Αυτή τη στιγμή 200.000 Ισραηλινοί, αυτοί οι οποίοι μένουν στα υψώματα του Γκολάν και όχι μόνο, σε όλη την Γαλιλαία, έχουν φύγει από τα σπίτια τους.
Διότι δεν μπορεί η Ισραηλινή αεράμινα να εξασφαλίσει ότι δεν θα περάσουν κάποιοι από τους πυράβλους και δεν θα έχουν χρήματα. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κενώσει τα σπίτια τους, έχουν κενώσει τα χωράφια τους. Όσοι έχουν μείνει πίσω μένουν με διαρκή κίνδυνο. Ποια κυβέρνηση στο Ισραήλ μπορεί να το ανεχθεί αυτό? Όλοι οι πόλεμοι, όποιος ξέρει ιστορία, το 67 ξεκίνησε από αυτή την ιστορία. Έτσι. Ο πόλεμος του 67 ξεκίνησε από τους βομβαρδισμούς των Σύρων. Από εκεί ξεκίνησε. Δηλαδή αυτοί είχαν ανεβάσει το θερμόμετρο στο Θεό, όχι οι Αιγύπτιοι. Οι Σύριοι, οι οποίοι βομβάρδιζαν και επέτρεπαν στους Παλαιστίνιους αντάρτες να κατεβαίνουν από τα Γκολάν που ήταν τότε Συριακά πάνω, και όλος ο Ισραηλινός βοράς ήταν μια ασφαλής περιοχή. Αυτό το πράγμα καμία κυβέρνηση στο Ισραήλ δεν μπορεί να το επιτρέψει. Συνεπώς, ή θα σημεί αυτό που λέει ο Άμος Χοκστάιν, παιδιά, θα βάλουμε και από τις δύο μεριές τα όπλα κατά μέρος και θα επιμηκυνθεί αυτό το modus vivendi, δηλαδή δεν θα υπάρχει ασφάλεια άλλη πέρα από το γεγονός ότι δεν βαράω εγώ, δεν βαράς εσύ, δεν απαντάς εσύ. Αλλά αυτό είναι κάτι εύθραστο. Συνεπώς, αν είσαστε Νετανιάχου, ο οποίος έχει τόσα στα χέρια του, η σιωπηρή συγκατάθεση του Ισραηλινού συστήματος είναι μπίμπι, πάρε και αυτό στους ώμους σου. Τελείωνε και με αυτό. Και πραγματικά εκεί θα δείτε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη ομοθυμία απέναντι στη Γάζα. Και η άλλη πλευρά, επειδή το ξέρει, έχει εξοπλιστεί μέχρι οδόντων. Θα κάνει το Ισραήλ για αρκετό χρονικό διάστημα μια πολύ επικίνδυνη περιοχή. Θα περπατάει κανείς στον δρόμο. Μα εδώ 9 μήνες... Διότι καμιά άμυνα Μάλιστα. δεν μπορεί να τα σταματήσει όλα αυτά. Μάλιστα. Καμία άμυνα δεν μπορεί να σταματήσει. Μα νομίζω 9 μήνες το τι συμβαίνει στη Γάζα και να λέει ο εκπρόσωπος του στρατού ότι δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη Χαμάς, λέει πολλά το τι συμβαίνει. Αυτό που κατάφερε ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα, και πρέπει να το σημειώσουμε, είναι ότι μετά από 9 μήνες σκληρών μαχών και δικών του απολειών και φυσικά ματοχυσίας των αμάχων, σταμάτησε τη δυνατότητα της Χαμάς να εκτοξεύει πυράβλους. Του πήρε τόσο, για να οι τελευταίοι πύραυλοι της Χαμάς έχουν εκτοξευθεί πριν από 30 περίπου μέρες. Δεν έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύσει άλλους εκτός αν μας εκπλήξει. Όμως στον Λίβανο οι δυνατότητες, τα λαγούμια είναι τεράστια. Όλος ο νότιος Λίβανος είναι μεγαλαρίες τελευταίας τεχνολογίας. Οι Ισραηλοί έμειναν έκπληκτοι το 2006. Είχαν νερό, είχαν κλιματισμό. Είχαν συσκευές παρακολούθησης των κινητών τους τηλεφώνων, γιατί όλοι οι στρατιωτικοί διοικητές μίλαγαν με τον ανώτερό τους, τον κατώτερό τους στα τηλέφωνα. Γιατί δεν φανταζόντουσαν ότι οι βάρβαροι της Χεζμπολά μπορούν να τους παρακολουθούν, και όμως παρακολουθούσαν. Έτσι. Άρα πάμε σε μια κρίση άλλης κλίμακας. Η περιοχή όμως έχει δώσει τέτοιους σεισμούς κατ' επανάληψη. Δηλαδή το Ισραήλ έχει μπουκάρει 4 φορές την ιστορία του με στο Λίβανο. Σωστό. Δεν θα είναι έκπληξη να επιχειρήσει να το ξανακάνει. Άρα πάμε σε ένα τέτοιο μεγέθους επεισόδιο διεθνώς, το κενό εξουσίας που υπάρχει. Στην Αμερική δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόεδρος. Όλα είναι στον αέρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί κι αν είναι όλα στον αέρα, δεν συζητώ για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο μόνος σταθερός είναι ο Πούτιν και οι Κινέζοι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα έρθουμε στο άλλο μεγάλο πεδίο που αφορά την Ευρώπη, αφορά και εμάς φυσικά, αφορά και τις οικονομίες πολέμου και όλα αυτά που γίνονται. Θέλω να πάμε σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Ιφαντή. 11 και 8, υπενθυμίζω ότι σήμερα, ανήμερα του Πνεύματος, συνομιλούμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Ιφαντή. Κύριε Ιφαντή, έρχομαι στα μεγαλύτερα, όχι ότι αυτό είναι μικρό, κάδρα, και θα το ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Από την Κυριακή των ευρωεκλογών και μετά, οι κυβερνήσεις στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι εξέλαβαν το μήνυμα και κάνουν κινήσεις. Μόνο που οι κινήσεις δείχνουν να είναι σε αντίστροφη κατεύθυνση από το μήνυμα που στείλαν οι εκλογείς. Θέλω να πω, εκλογές στη Γαλλία με ό,τι έχει αναδυθεί, πίεση για εκλογές στη Γερμανία, έρχονται και οι εκλογές
στην εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγγλία, πολιτική αναταραχή στα κομματικά επιτελεία στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το μήνυμα των ευρωεκλογών και επιπλέον τη δική σας προσπάθεια, την κατάληξή της τη βραδιά των εκλογών, τριών μηνών προσπάθεια, πώς την εξελάβατε ως μήνυμα? Ας αρχίσουμε από το τελευταίο. Πολύ σύντομα να πω ότι εμείς κάναμε 1,5 μήνα από τα μέσα Απριλίου προεκλογική εκστρατεία. Πήραμε 0,8, 30.600 ψήφους. Ήταν μια απόδειξη ότι το μήνυμά μας περνούσε στον κόσμο, αλλά απλώς ο κόσμος δεν ήξερε ότι υπάρχουμε και το λέμε. Υπήρχαν άνθρωποι που με γνώριζαν από το YouTube και από το διαδίκτυο, δεν ήξεραν ότι είμαι υποψήφιος, δεν ήξεραν για το συμμετέχω. Αρχίσαμε πολύ αργά και σε αυτό η ευθύνη είναι δική μου. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να συστρατεύσουμε σε αυτή την προσπάθεια και ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν ήθελαν να εκτεθούν όπως πολύ εύγλωτα είναι η έκφραση. Δεν ήθελαν να εκτεθούν, οπότε όταν αρχίσαμε ήταν πολύ αργά. Αν είχαμε αρχίσει από 1η Φεβρουαρίου να λέμε ότι θα κατέβουμε σε ευρωεκλογές με αυτό το σχήμα και τα λοιπά, και όσοι θέλαν ας έρθουν μαζί μας, τότε ίσως τα αποτελέσματα να είχαμε εξαψήφιο αριθμό ψήφων. Αυτό τώρα όμως είναι υποσημείωση της υποσημείωσης σε αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, κύριε Σαχίνη, και δεν επισημάνατε. Εγώ έχω σπουδάσει, έχω ζήσει στη Γαλλία. Παρακολουθώ πάντοτε όπου και αν βρίσκομαι το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είναι αυτό που συνέβη με τον πρόεδρο Μακρόν, είναι ότι επιχείρησε να τιμωρήσει τους Γάλλους ψηφοφόρους για την απειθαρχία τους στις ευρωεκλογές, δηλαδή για την υπερψήφιση του κόμματος της κυρίας Λεπέν, λέγοντας λοιπόν θέλετε την άκρα δεξιά, την κυρία Λεπέν αντί για μένα, και κυρίως να το πει στους Γάλλους, τους έγχρωμους, τους Γάλλους που είναι θρησκευτικές και φιλετικές μειονότητες και οι οποίοι υφίστανται τα επίχειρα του ρατσισμού παραδοσιακά μέσα στη Γαλλία. Ορίστε λοιπόν, σας δίνω την ευκαιρία. Τα παίζει όλα για όλα, διότι η κυρία Λεπέν έχει προσαρμοστεί, δεν είναι αυτή που ήταν. Από την άλλη πλευρά έχει αποκτήσει πολλές συμπάθειες μέσα στη γαλλική κοινωνία, διότι τελικά αυτό που η πραγματικότητα που βιώνουν μέχρι σήμερα οι Γάλλοι, μέχρι την παραμονή των ευρωεκλογών, οι Γάλλοι και ιδίως οι λιγότερο προνομιούχοι, οι έγχρωμοι, οι αραβικής καταγωγής, η αποκαλούμενη βούτυρα στη Γαλλία Μπέρ, όλοι αυτοί, η πραγματικότητα δεν είναι η πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει η κυρία Λεπέν. Ήταν η πραγματικότητα που είχε διαμορφώσει ο πρόεδρος Μακρόν και η προκατοχή του. Ήταν αυτοί οι οποίοι στα λόγια δεν είναι ρατσιστές, είναι όμως, αφήνουν όμως τη ρατσιστική πραγματικότητα να θριαμβεύει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι άνθρωποι των Μπανιού, οι άνθρωποι δηλαδή των προαστίων, είχαν περιθωριοποιηθεί, όχι επί της Λεπέν. Συνεπώς υπάρχει μια τάση απελπισίας σε ένα μεγάλο εκλογικό ακροατήριο να πει στον Μακρόν πάρα πολύ ωραία, εσύ στην τρίτη θέση και στην πρώτη η Λεπέν. Είναι τέτοιο το γαλλικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή στενές μονοεδρικές περιφέρειες οι οποίες κρίνονται στο δεύτερο γύρο, όταν δηλαδή οι δύο πρώτοι υποψήφοι μάχονται για το ποιος θα πάρει έστω και μία ψήφο περισσότερο από τον άλλο. Που πιστεύει ο Μακρόν ότι ακόμη και αν τα ποσοστά της Λεπέν είναι θριαμβικά, δεν θα έχει την άνετη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Και έτσι οι λίγοι δικοί του βουλευτές και ο ίδιος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος διοικεί στη Γαλλία, έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία έχει το ρόλο του δικού μας πρωθυπουργού εδώ. Και ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, είναι υπάλληλός του. Υλοποιεί την πολιτική του. Πιστεύει λοιπόν ότι θα δαμάσει τον ατίθασο ύπο της κυρίας Λεπέν. Η άποψή μου είναι ότι θα υποχρεωθεί να φύγει από την... θα υπάρξει μια μακρά περίοδος ακυβερνησίας. Παράλληλα με τα μείζωνα προβλήματα προσπαθεί να εμπλέξει ο Μακρόν και προσπαθούσε να εμπλέξει με μεγάλη επιμέλεια πριν τις ευρωεκλογές τη Γαλλία σε πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία.
πιο έξαλλωστη από τον Biden σε μια προσπάθεια επιβίωσης ενός, κομμάτι της ενός κομματιού τμήματος της ευρωπαϊκής ελίτ, το οποίο ο Μακρόν έσπευσε να εκφράσει. Βλέπετε πόσο διστακτικοί είναι οι Γερμανοί, διότι το έχουν ξανακάνει, έχουν μπει θριαμβικά μες στη Ρωσία και δεν τέλειωσε καλά το πράγμα, όπως λέει και ο Όρμπαν. Έχουμε ξαναπάει, λέει, σε αυτή τη χώρα, δεν μας βγαίνει, δεν θέλουμε να ξαναπάμε. Λοιπόν, εκεί αυτό το πράγμα η Γαλλία θα έχει να κάνει πόλεμο με μια κυβέρνηση η οποία θα έχει εκλεγεί ακριβώς για να μην πάει σε αυτόν τον πόλεμο. Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν Λεπέν θα την ψηφίσουν για να μην στηρίξει τις περιπέτειες του Μακρόν, τις πολεμικές περιπέτειες του Μακρόν. Αργά ή γρήγορα λοιπόν, πολύ πριν παρέλθουν τα εναπομένοντα 3 έτη προεδρικής θητείας του Μακρόν, θα υποχρεωθεί λόγω ακυβερνησίας και λόγω διαδηλώσεων που είναι πολύ σημαντικές στη Γαλλία και δεν είναι όπως οι δικές μας. Εγώ ανέκαθεν από όταν πήγα στη Γαλλία το 1979, όταν στην Ελλάδα γινόντουσαν διαδηλώσεις αξίως λόγου, και μετά κατάλαβα ότι οι δικές μας διαδηλώσεις είναι παιχνιδάκια, όταν είδα το τι συνέβαινε τότε στη Γαλλία, που ήταν μια κανονικότητα και συνεχίζει να γίνεται τώρα. Δεν λοιπόν νομίζω ότι θα αντέξει ο Μακρόν. Άρα θα υπάρξει οποιαδήποτε πολεμική προοπτική η Ευρώπη κατά της Ρωσίας θα καταρρεύσει, εγώ το τονίζω, εκ των έσω. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, με πρώτη τη γαλλική, δεν θα στηρίξουν αυτή τη σταυροφορία. Ναι, από την άλλη όμως θα σας πει κάποιος ότι είτε είναι η Κομισιόν, το Ιερατείο όπως λέμε, είτε είναι οι κυβερνήσεις, η συντηρητική τους πλειοψηφία ή οι μέλουσες κυβερνήσεις, γιατί και η κυρία Λεπέν απάλληψε τις όποιες αναφορές είχε περί ΝΑΤΟ, Ρωσίας κτλ. Από το πρόγραμμά της, και μας λένε όλοι σε κάθε τόνο ότι θα πάμε σε οικονομίες αρχικώς πολέμου. Αυτό δεν σας βάζει λιγάκι στα αίματα ότι μπορεί να πάμε κάτω από εξελίξεις περίεργες σε ευθεία πολεμική γενικευμένη σύραξη? Παρά τα θέλω των κοινωνιών, που πραγματικά οι κοινωνίες δεν θέλουν πολέμους, προφανώς δεν θα υπάρχει κανένας νοήμονας να θέλει πόλεμο. Εντάξει, αλλά αρκεί αυτό? Ναι, οι κοινωνίες όμως δεν είναι ελεγχόμενες στην Ευρώπη. Τουλάχιστον για τη γαλλική κοινωνία που έχω άμεση αντίληψη, δεν είναι μια κοινωνία ελεγχόμενη. Αντιδρά και αντιδρά πάρα πολύ βία. Και όποιος δει την πρόσφατη γαλλική ιστορία, πώς τέλειωσε η 4η γαλλική δημοκρατία και ήρθε η 5η ο Ντεγκόλ κτλ., έγιναν πάντοτε με αφορμή εξωτερικές περιπέτειες. Και αυτή τη φορά θα επαληθευτεί. Δηλαδή, αν θέλει ο Μακρόν να εξαρτηθεί ως νέος Ναπολέων κατά της Ρωσίας, ελπίζοντας ότι ο καυγάς θα περιοριστεί μόνο στις ουκρανικές πεδιάδες, μόλις γίνει αντιληπτό ότι αυτό δεν συμβαίνει, ότι πλήττονται ρουμανικά αεροδρόμια, πολωνικά αεροδρόμια από τους Ρώσους, διότι από εκεί θα εξορμούν τα ουκρανικά και συμμαχικά αεροπλάνα, όταν καταλάβουν οι Γάλλοι και γενικά και οι Γερμανοί ακόμη ότι πηγαίνουμε για μια ολική ανάφλεξη της οποίας θα είναι η κοινωνία θα είναι το θύμα, θα πιστεύω ακράδαντα ότι θα παρέμβουν και θα σταματήσουν. Δεν θα παρέμβουν, θα είναι αιματηρή η παρέμβαση, θα είναι επώδυνη η παρέμβαση και θα συνοδεύεται και με βαθύτερη οικονομική κρίση, η οποία είναι και στη βάση όλης αυτής της φιλοπολεμικής διάθεσης. Χάσαμε το φθηνό καύσιμο που ερχόταν από τη Ρωσία. Το χάσαμε για λόγους. Ας μην τους αναλύσουμε τώρα, αλλά πάντως ο ενεργειακός ανεφοδιασμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Είναι πολύ ακριβή η ενέργεια για την Ευρώπη. Πλέον δεν είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη διεθνώς. Συνεπώς, αυτοί που δίνουν ως λύση τον πόλεμο, εδώ δεν μπόρεσε να πετύχει τον πόλεμο ο Χίτλερ, ο οποίος δια της βίας είχε χειραγωγήσει τη γερμανική κοινωνία, η οποία γενικά είναι ευεπίφορη σε χειραγωγήσεις. Θα το πετύχει ο Μακρόν με τους Γάλλους, προσωπικά, ιδίως αυτούς τους Γάλλους, αυτή την εποχή, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Μπορώ να πέφτω έξω. Πείτε μου κάτι, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουμε προς προεδρικές εκλογές, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στο πώς λειτουργεί η μεγάλη υπερδύναμη, δεν οδηγεί στο να τροφοδοτεί την πίεση στον ευρωπαϊκό χώρο για συνέχεια των πολεμικών σειράξεων με επίκεντρο την Ουκρανία, αφού είναι μια χένουσα πληγή και για τη Ρωσία αυτή η ιστορία?
να σας πω, κύριε Σαχίνη, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, που δεν είναι, πρόεδρος ο Τραμπ, που δεν είναι και απίθανο. Έτσι, είναι 50% πρακτικά. Εάν στην κυβέρνηση η Λεπέν είναι πρώτο κόμμα και δει τον Τραμπ να θριαμβεύει τον Νοέμβριο, πιστεύετε ότι δεν θα πει, δεν θα βγει να πει ότι ωραία, τώρα πρέπει να συμβιβαστούμε με τον Πούτιν? Θέλω λοιπόν να πω ότι για ένα μεγάλο μέρος της φιλοπόλεμης διάθεσης Ευρώπης, αυτή η φιλοπόλεμη διάθεση και η βιασύνη χάνουν, δεν προλαβαίνουν. Είναι έγκυται στο εξής: θα έρθει ο Τραμπ και εμείς πρέπει να τον δεσμεύσουμε, έχοντας ήδη δημιουργήσει τις συνθήκες ενός μιας απευθείας πολεμικής σύγκρουσης Δύσης-Ρωσίας στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που απειλεί να υπερχειλήσει και στις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος να μην μπορεί να αδιαφορήσει. Φοβούμαι ότι δεν έχουν καταλάβει καλά τον άνδρα και φοβούμαι ότι δεν έχουν καλή ανάλυση του τι θα συμβεί, τι θα σημάνει μια επικράτηση Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σημάνει κυριολεκτικά μια αναζωπήρωση του εμφυλίου πολέμου. Ο Τραμπ πάνω απ' όλα είναι εκδικητικός και η προτεραιότητά του δεν θα είναι ο Πούτιν, ακόμη και αν αντιμετωπίζει Γάλλους ή Γερμανούς στην Ουκρανία. Η προτεραιότητά του θα είναι ο Μπάιντεν και οι άνθρωποι του. Θα στραφεί και θα αρχίσει μια τέτοια κατάσταση η οποία θα είναι δεινή. Γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί Δημοκρατικοί επιχειρούν να δημιουργήσουν νέο πολεμικό μέτωπο στην Ταϊβάν. Δηλαδή οι κινέζικες αρχές, οι Κινέζοι πρέσβεις λένε σε όλους τους τόνους ότι μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, εάν η Ταϊβάν τολμήσει να κηρύξει ανεξαρτησία και να καλέσει χώρες να την αναγνωρίσουν και αρχίσουν μέσα στο Κογκρέσο οι σχετικές motion, οι σχετικά ψηφίσματα κτλ., η Κίνα θα το λήξει το θέμα επεμβαίνοντας στην Ταϊβάν στρατιωτικά. Το λένε σε όλους τους τόνους. Δεν μπλοφάρουν με τέτοια πράγματα, γιατί για αυτούς είναι καθοριστικό. Δηλαδή, εάν γίνει ανεξάρτητη χώρα και να την αναγνωρίσουν ορισμένοι και δεν κινηθεί στρατιωτικά εκείνη τη στιγμή η Κίνα εναντίον της, δεν θα κινηθεί ποτέ. Συνεπώς, το βαθύ αμερικανικό κράτος μοχλεύει και μια άλλη σύγκρουση, έτσι ώστε ο νέος πρόεδρος να βρεθεί υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη γραμμή της πολεμικής σύραξης παντού, και στην Άπο Ανατολή και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Άρα λέτε ότι το κρίσιμο είναι αυτό μέχρι τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, αν θα καταφέρουν να τον καταστήσουν δέσμιο πολιτικών? Αυτό προσπαθούν στην Ουκρανία, δεν το βλέπω να το πετυχαίνουν, δεν τους παίρνουν οι εξελίξεις. Βέβαια οι άνθρωποι όπως η κυρία Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, αυτοί που έχουν, δηλαδή οι υπάλληλοι, το ιερατείο που έχει χάσει την επαφή με τον κόσμο, μου θυμίζουν ιερατείο της Αιγύπτου όλο και περισσότερο, που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, αυτοί δεν το καταλαβαίνουν και επιχειρούν να σπρώξουν τα πράγματα βάσει του σχεδίου. Αλλά τα σχέδια σκοντάφτουν όχι στην αδυναμία εκτέλεσής τους, σκοντάφτουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή ώστε ότι αν πας να τα εκτελέσεις πάνω σε μια πραγματικότητα που αλλάζει πιο γρήγορα και είναι διαφορετική, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον με την Ουκρανία αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν προλαβαίνει η Δύση να δημιουργήσει, ό,τι και να κάνει αυτή τη στιγμή, να δημιουργήσει εκείνο το καθεστώς που θα έκανε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδράμουν τους όσους έχουν εμπλακεί στην Ουκρανία βάσει του άρθρου 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, δηλαδή με τη ρήτρα της συλλογικής συνδρομής. Δεν βλέπω να μπορεί να το κάνει προεκλογικά ο Biden και δεν βλέπω να το κάνει μετεκλογικά όποιος και κυρίως ο Τραμπ, που από ό,τι φαίνεται θα έχει εκλεγεί. Λέει εδώ κάποιος φίλος, και γιατί να θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάει σε συμβιβασμό ο Τραμπ μετά τις εκλογές, και ταυτοχρόνως γιατί να μην προλάβουν οι εξελίξεις σμπρώχνοντας τη Ρωσία σε ένα αδιέξοδο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά έστω και τακτικά? Δείτε, λέει κύριε πρέσβη, τα τελευταία χτυπήματα με ατάκα μέσα σε παραλίες της Σεβαστούπολης με αποτέλεσμα και νεκρούς πολίτες. Δείτε το χτύπημα στο Ταγκεστάν ως τρομοκρατική επίθεση με δεκάδες νεκρούς και επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγές. Άρα μήπως μπρόχνουνε πολύ πιο γρήγορα σε ένα διέξοδο τη Ρωσία να απαντήσει?
Το καταλαβαίνω τον ακροατή σας. Αυτά που λέει είναι pertinent, είναι ισχύουν. Πραγματικά είναι μια ανάγνωση η οποία είναι ισχυρή, ναι, κτλ. Απλώς εγώ με τα δικά μου μάτια που είναι διαφορετικά από το τηλεθεατή σας και δεν πιστεύω ότι είναι και εξορισμού καλύτερα, αλλά επειδή έχω μια εμπειρία, θεωρώ ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, δηλαδή να ρίξει πυρηνικά όπλα κτλ. Που θα δώσει στο ΝΑΤΟ την αφορμή να εφαρμόσει τη ρήτρα του άρθρου 5 πριν τις αμερικάνικες εκλογές. Η Ρωσία είναι ένα μεγάλο ζώο, μπορεί να δεχτεί πολλά χτυπήματα, κανένα από αυτά όμως που είναι σε θέση να τις επιφέρουν οι Ουκρανοί και οι Δυτικοί συνεπόλεμοι δεν είναι κέριο. Συνεπώς θα περιμένει το Νοέμβριο και μετά θα μπει η λογική ότι τώρα εντάξει ξαναβγήκε ο Biden, το χειρότερο εκδοχή για τους Αμερικανούς, για τους Ρώσους, ας επιχειρήσουμε να εσωφαρίσουμε απώλειες στο πεδίο της μάχης με την χρήση τακτικών πυρηνικών. Δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Πάρα πολλοί το λένε και αναλυτές βλέπω στα μίντια κτλ. Απλούστατα εγώ, και είναι προσωπική γνώμη, δεν θέλω να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αμερικανό, αλλά έχω την καταδίκη, ας πούμε, των 36 χρόνων που ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό το πράγμα, χώρια πώς ασχολιόμουν πριν, ας πούμε, ως φοιτητής. Δεν το βλέπω να γίνεται. Η αίσθησή μου είναι και η πληροφόρησή μου είναι ότι οι Ρώσοι θα δείξουν η όβιο πραγματικά υπομονή περιμένοντας τις αμερικανικές εκλογές και για να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν. Αλλά στο πεδίο της μάχης θα είναι πάρα πολύ ζωηροί και πάρα πολύ θα αυξήσουν το κόστος δραματικά για όποιον προσπαθήσει να βοηθήσει την Ουκρανία. Και αν τα ουκρανικά F-16 τα παρκάρουμε το βράδυ σε ένα πολωνικό αεροδρόμιο, θα το πλήξουν το πολωνικό αεροδρόμιο με συμβατικούς πυράβλους. Ως γνωστόν, τα αεροδρόμια δεν είναι στη μέση των χωριών. Θα το πλήξουν είτε στη Ρουμανία είτε στην Πολωνία και θα επιχειρήσουν, γιατί και με βάση το διεθνές δίκαιο μπορείς να τα πλήξεις. Μπορείς να πλήξεις τη βάση. Ερώτηση άλλο ακροατή του φίλου του Δημήτρη. Καλημέρα, λέει στον κύριο Πρέσβη. Με όλα αυτά, η Ευρώπη εμφανίζεται με οικονομία πολέμου για πολεμικές προετοιμασίες ή για πολεμικούς εξοπλισμούς. Αυτό έχει να καταδείξει σήμερα η Ευρώπη ως παραγωγικό ιστό που θα ανακουφίσει και τις κοινωνίες ανεβάζοντας το βιωτικό τους επίπεδο. Να το πω αλλιώς. Αυτή τη στιγμή γενικά η ευρωπαϊκή οικονομία έχει τεράστιο κόστος ενέργειας. Εάν λοιπόν φτιάχνεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μάλλον δεν θα πιάσεις την αγορά, γιατί το περιθώριο κέρδους σου θα είναι μικρό και το περιθώριο κέρδους των ανταγωνιστών σου, λέγε με Κινέζοι, θα είναι μεγάλο. Αν φτιάχνεις όμως ένα προϊόν που δεν μπορεί ο άλλος να μην το αγοράσει γιατί έχει ανάγκη, και τέτοια είναι τα όπλα, δεν είναι καλλιντικά τα όπλα. Θέλεις τα παίρνεις, θέλεις δεν τα παίρνεις. Τα όπλα πρέπει να τα πάρεις διότι θεωρείς ότι θα σε εξασφαλίσουν σε μια μάχη ζωής και θανάτου. Τα όπλα λοιπόν έχουν αυτήν την ιδιομορφία. Άρα γιατί να μην βάλεις όλα σου τα λεφτά σε ένα προϊόν που είτε θέλει είτε δεν θέλει η ευρωπαϊκή κοινωνία θα κληθεί να το αγοράσει. Έτσι σκέφτονται οι καπιταλιστές, για να το πω με μια λέξη, στην Ευρώπη, και προφανώς είναι ότι βάζουν τα κεφάλαιά τους σε οτιδήποτε παράγεται και χρησιμεύει σε πόλεμο. Γιατί είναι πιο παραγωγική επένδυση. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Έχω άλλη γνώμη, λέει, κύριε Πρέσβη. Η πλειοψηφία των Γάλλων είναι ακόμη παγιδευμένη στην ιδέα μιας μεγάλης Γαλλίας. Παραμένουν πουρκουαπάδες. Θα καταλάβει, λέει ο κύριος Πρέσβης. Ναι, το πουρκουά το λέγανε το 1939 γιατί να πολεμήσουμε τη Σκλητική Γερμανία κτλ. Και δεν το λέγανε όλοι. Το λέγανε ένα κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η δικιά μου αίσθηση είναι διαφορετική από το ακροατή σας. Μπορεί να ξέρει καλύτερα την γαλλική κοινωνία από μένα. Αλλά εγώ επισκέπτομαι συχνά τη χώρα, γενικά είμαι σε έναν διάλογο, διαβάζω τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης
πολύ περισσότερο από τα ελληνικά. Δεν βλέπω ένα τέτοιο, δηλαδή μια πασιτική αποδοχή σχεδίων να αναλωθεί η γαλλική κοινωνία στον βωμό μιας πολεμικής προσπάθειας. Μάλιστα. Υπάρχουν ισχυρές αντιπολεμικές δυνάμεις, οι οποίες τώρα στις εκλογές, για παράδειγμα το κόμμα του Μελανσόν, αναγκάστηκε να τα καταπιεί όλα αυτά για να το βάλουν μέσα, πήρε 10% σε ευρωεκλογές, για να το βάλουν οι σοσιαλδημοκράτες που πήραν με τον Γκλιξμάν 14%, για να το βάλουν μέσα σε αυτό το λαϊκό μέτωπο. Αλλά και για τη Μεσανατολική, για την Ουκρανία, οι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι αυτού του κόμματος έχουν εντελώς διαφορετική άποψη από τον κύριο Γκλιξμάν. Συνεπώς, θα πρέπει να κάνει κανείς ένα διαχωρισμό ανάμεσα στις μάζες των ψηφοφόρων που είναι ενεργοί στη Γαλλία και διαμαρτύρονται και θέλουν να γίνεται το δικό τους, και στα διάφορα golden boys, όπως και ο πρόεδρος Μακρόν, οι οποίοι βγαίνουν, εξαπατούν, αλλά τον πρώτο μήνα χαίρονται. Μετά, όταν τα πράγματα φτάσουν στο κόκαλο, ο κόσμος θα επέμβει βία. Οι Γάλλοι έχουν ένα παρελθόν βίαιης ανατροπής κυβερνήσεως. Το 58, the golden, ήρθε με συνένεση. Σωστό. Σωστό. Απειλούσε ο στρατός ότι θα καθαρίσει τα πάντα. Και τον θέλανε και αυτοί οι οποίοι θέλανε να κρατήσουν την Αλγερία γαλλική για πάντα, και κάποιοι οι οποίοι βλέπανε πιο μακριά, δηλαδή ότι ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει συμφωνία με τους Αλγερινούς για ανεξαρτησία ήταν ο Ντεγκόλ. Και αυτοί επαληθεύτηκαν στο τέλος. Λέει ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα στον κύριο Πρέσβη. Βλέπει, λέει, ο κύριος Πρέσβης στις ΗΠΑ να έχουν υπονομεύσει την Ευρώπη με τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, έτσι ώστε σε περίπτωση που αναγκαστούν να υποχωρήσουν από Ευρώπη, αυτή να περάσει σε φάση συγκρούσεων με την ανασφάλεια που θα υπάρξει σε Γαλλία και Πολωνία? Και άλλος φίλος, για να τα απαντήσετε συνολικά. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Πρέσβη, είναι ο Νίκος από το Λονδίνο. Οι ξένοι παρόλα αυτά καταφέρουν κρίσιμα χτυπήματα στο διάστημα αυτό, όπως το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και το κέντρο διαστημικών επικοινωνιών της Ρωσίας. Αυτά δεν είναι κίνδυνος, λέει, για τη Ρωσία? Ναι, κίνδυνος είναι για τη Ρωσία αυτά που λέει ο ακροατής σας, αλλά έλεος δεν είναι ζωτικός κίνδυνος. Γενικά η Ρωσία έχει διατρέξει και έχει επιβιώσει πολλών μεγαλύτερων κινδύνων και θανάσιμων κινδύνων στην ιστορία της, και έχει την ικανότητα η ρωσική κοινωνία αυτά να τα απορροφά. Μάλιστα. Είναι πράγματα που εμάς μας κάνουν να φρικάρουν. Μην πολύ πιστεύουμε και την δυτική προπαγάνδα, η οποία τα θεοποιεί. Είναι όμως πλήγματα. Θα τα αντέξει, θα τα υπομείνει και θα τα ανταποδώσει η Ρωσία. Ο επανεξοπλισμός... Όταν αρχίσει να τα αποδίδει, θα δούμε πώς αντέχουμε εμείς. Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας που σας ρωτάει ο άλλος. Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας. Οι Αμερικανοί, η δικιά μου εκτίμηση και όσοι μπορώ να συζητάω μαζί τους, είναι ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν αντίρρηση για τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, αρκεί να αγοράσουν αμερικάνικα όπλα, τα οποία είναι και πιο δοκιμασμένα και πιο φτηνά και άμεσα παραδοτέα. Και αν θέλουν να τα φτιάχνουν οι Γερμανοί στο εδαφός τους, γιατί όχι, να τους δώσουμε το license. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μιλάω και για τους Ρεπουμπλικάνους και για τους Δημοκρατικούς. Συνεπώς, δεν είναι ευτυχής με τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας κανένας άνθρωπος, γιατί είναι ανεξέλεγκτοι οι Γερμανοί γενικώς σε πάρα πολλές στροφές της ιστορίας, και επανεξοπλισμένοι θα είναι ακόμα πιο ανεξέλεγκτοι. Από την άλλη μεριά δεν ανησυχούν, διότι πιστεύουν ότι αυτός ο επανεξοπλισμός γίνεται στο πλαίσιο της μιας αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, στην οποία οι ίδιοι σπρώχνουν. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτά τα κεφάλαια που βάζει κατά μέρος ο καντελάριος Σόλτς και γενικά η Γερμανία για να γυαλίσει και να αυξήσει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, τον εξοπλισμό της και όλα αυτά. Η φίλη Βασιλική, έχω ένα ακόμη ερώτημα μετά τη Βασιλική και θέλω μετά να σας ρωτήσω σε σχέση με τη χώρα μας και να κλείσουμε αυτό. Λέει η Βασιλική, μπορεί να εξηγήσει ο κύριος Αϊφαντής ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που οι Δυτικοευρωπαίοι, αφήστε λέει τους Αμερικανούς, γυρεύουν τόσο πολύ να συγκροστούν με τους Ρώσους, αφού ό,τι και να συμβεί, οι συνέπειες θα είναι απίστευτα καταστροφικές και για αυτούς και για μας. Λέει οι Δυτικοευρωπαίοι. Δεν ξέρω κατά πόσον, δεν ξέρω την ακροατριά σας, αλλά θα της κάνω ένα ερώτημα. Την εκφράζει η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν?
θεωρεί ότι η Ούρσουλα είναι εκπρόσωπος της ακροάτριά της. Θα ξαναβγεί όμως κατά τα φαινόμενα η κυρία Ντελάιεν, κυρία Ιφαντή. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Περιμένετε τις γαλλικές εκλογές και θα δούμε. Την εκφράζει ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, για να πάρουμε ένα πρόσωπο πιο οικείο, μια και είναι Έλληνας. Τον θεωρεί άνθρωπο ο οποίος εκφράζει γκρόσο μόντο τις επιθυμίες της, πηγαίνει προς την κατεύθυνση που θέλει. Την εκφράζει ο κύριος Μεϊμαράκης, ευρωβουλευτής, που λέει: Συμμαχαίνε σε πόλεμο, τι να κάνουμε. Πάμε πόλεμο και εμείς, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ υπάλληλοι είμαστε. Ακριβώς την εκφράζουν αυτοί. Το πρόβλημα λοιπόν όταν λέμε οι Ευρωπαίοι είναι ότι λέμε μια ευρωπαϊκή ελίτ η οποία έχει αυτονομηθεί και η οποία έχει μάθει να βγάζει γλώσσα στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου με αμερικανικές πλάτες στους Ρώσους και να θεωρεί ότι βρήκε το μήνα που τρέφει τους άλλους 11. Δηλαδή οι Αμερικανοί να πληρώνουν για την άμυνά της και η ίδια η Ευρώπη ας πούμε να μην έχει μηδενικές αμυντικές δαπάνες και να πουλάει τα προϊόντα της στην Αμερική με συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Αυτό το πράγμα, αυτό το μοντέλο είναι πασέ πλέον, τέλος. Είναι τέλος εποχής. Και μπαίνει ένα άλλο μοντέλο στο οποίο η Ευρώπη δεν ξέρει τι θα γίνει. Συνεπώς η Ευρώπη που λέγαμε ότι είναι φάρος σταθερότητας το ένα το άλλο κτλ. Μπαίνει σε μια περίοδο η οποία δεν λέω μπαίνει σε 5 χρόνια. Λέω μπαίνει στους επόμενους μήνες. Λέω στην επόμενη χρονιά. Σε αυτόν τον χειμώνα που ανοίγει μπροστά μας, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ανακατατάξεων που θα παραπέμπουν στο ταραγμένο παρελθόν της. Διότι δεν υπάρχει πλέον φθηνή ενέργεια που ήταν το βασικό για να ευημερεί όπως είχε μάθει να ευημερεί η Ευρώπη. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Και είναι και προσέχουν οι Αμερικανοί να μην ξαναυπάρξει. Την άξανε τους αγωγούς. Ελέγχουν, η ExxonMobil είναι αυτή η οποία κάνει τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς, αυτό που λέγαμε Ευρώπη και στο οποίο ομνεί σύμπαν το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ένα φάντασμα. Είναι ένα φάντασμα, δεν υπάρχει πια, έχει αλλάξει. Μένουν τα μένουν κάποιοι ας πούμε που το συμβολίζουν, η κυρία Φόντερ Λάιεν, η Επιτροπή κτλ. Όλα αυτά σε λίγο δεν θα σημαίνουν τίποτα. Και η Λεπέν το ξέρει. Η Λεπέν ξέρει ότι αυτοί στις Βρυξέλλες έχουν μια στοιώδη εξουσία και θα συσπυρώσει γύρω της το γαλλικό κόσμο, το γαλλικό έθνος και αυτούς που δεν θα την ψηφίσουν τώρα, γιατί θα στραφεί εναντίον τους. Δείτε μόνο πόσο καλά πάει ο Φάραντζ στο συντηρητικό κόσμο της Αγγλίας. Κινδυνεύει να βγει δεύτερο κόμμα. Γιατί ο Φάραντζ είναι ο άνθρωπος που έβγαλε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξαφανίστηκε μετά. Όλους τους τόνους Ευρωπαίους ότι εκεί στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει τίποτα. Και μετά εξαφανίστηκε. Τους έβγαλε από την Ευρώπη, μετά χάθηκε. Τώρα εμφανίζεται τώρα. Μάλιστα. Εμφανίζεται. Διότι όλοι οι άλλοι οι οποίοι θέλουν να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης επανόδου, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι εμείς την έχουμε θεοποιήσει στην Ευρώπη. Όμως αν δείτε έξω όπως τη βλέπουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό, είναι υποκατάρρευση. Δεν είναι αυτό το οποίο ελπίζαμε να γίνει. Δεν πρέπει να παίρνουμε τις ελπίδες και τα όνειρά μας για πραγματικότητα. Δεν υπήρξε ιστορικά, θα έπρεπε στη δεκαετία του 90, μετά δηλαδή την πτώση του τείχους του Βερολίνου και στις αρχές δεκαετίας του 2000, θα έπρεπε η Ευρώπη να έχει κάνει την μετάβαση. Δεν την έκανε. Και τώρα δεν μπορεί πλέον να την κάνει. Ήταν μια εκδοχή της ιστορίας που δεν προέκυψε, θα λένε, η ιστορική του μέλλοντος. Κύριε Ιφαντή, θέλω ή θα γινόταν αν, έτσι θα το εξετάσω. Θέλω να κλείσουμε λίγο, αρκετά, δηλαδή στον επίλογο, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην ελληνική πολιτική σκηνή και αν τις θεωρείτε και σε ποιο βαθμό εξελίξεις, διότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχει και ένα μεγάλο νικητή, μια θηριώδη αποχή που κάτι λέει αυτή η θηριώδης αποχή. Βεβαίως όλοι λένε πάλι ότι πήραν το μήνυμα και εδώ, κατά τη στοιχεία με το τι γίνεται στην Ευρώπη, και ο καθένας το μεταφράζει όπως θέλει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ένας κάνει ένα σχηματισμό και περιμένει να δει τι θα πούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Μέχρι και ο Βελόπουλος έκανε διαγραφή βουλευτή. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το έλα να δεις. Στο ΠΑΣΟΚ ομοίως, η Νέα Αριστερά κάτω από τα ραντάρ. Τι λέτε για την Ελλάδα λοιπόν?
ότι υπάρχει μεγάλη κρίση πολιτικής εκπροσώπησης, ότι ο κόσμος δεν αναγνωρίζει σε αυτούς που εκλέγονται ανθρώπους οι οποίοι τον εκφράζουν, εκφράζοντας συμφέροντά τους σε κάθε πρόβλημα που ήθελε να κύψει, είτε οικονομικό, είτε σε κάθε, πώς το λένε, σε ένα θλιβερό δυστύχημα που μετά έγινε έγκλημα τα Τέμπη, είδατε κανέναν να αισθάνεται ότι ο τάδε θέλει πλήρη έρευνα και δικαίωση. Κανείς δεν τη θέλει. Ούτε στην οικονομία, βλέπετε ότι συντελείται το έγκλημα της Λάρκου, συντελέστηκε. Γιατί το σιδηρονικέλιο αυτή τη στιγμή είναι πιο ακριβό από το χρυσάφι. Και εμείς είχαμε μια εταιρεία την οποία δίνουμε σε κάποιον φίλο της κυβερνώσεως οικογένειας γυμνή από εργαζομένους. Του δίνουμε τις εγκαταστάσεις και του δίνουμε και, το μετάλλευμα. Έτσι. Άρα ο κόσμος ό,τι και να ψηφίσει, από καραγκιόζηδες μέχρι υπέρμαχους της πίστεως μέχρι και τα λοιπά, καταλαβαίνει ότι την κρίσιμη στιγμή αυτή δεν θα είναι εκεί. Δεν θα είναι εκεί. Και επιπλέον ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τα διάφορα λεγόμενα κόμματα διαμαρτυρίας έχουν μια λυσίδα στο λαιμό. Και η αλυσίδα στο λαιμό ελέγχεται, υπάρχει ένα παλούκι στο οποίο είναι δεμένη και το παλούκι αυτό είναι για τα εκτός νέας, τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ήδη η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τα κόμματα αυτά, Βελόπουλος, Νίκη, Λατινοπούλου, όλοι αυτοί είναι δεξαμενές εκτόνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Τους είδατε να μιλάνε για ένα θέμα, δεν μπορούν να μιλήσουν. Για τη συμφωνία των Πρεσπών, Φερρυππίν, που καίγονται όλοι αυτοί. Τους είδατε να κάνουν κάτι απλό, να κατεβάσουν στη Βουλή, αφού είναι μέσα στη Βουλή, ένα σχέδιο νόμου, με το οποίο να καταγγέλουν τη συμφωνία. Δηλαδή να την λήγουν, όχι όπως διατητής σφυρίζει με τη σφυρίχτρα, αλλά όπως λήγουν οι διεθνείς συμφωνίες, με την καταγγελία διμέρης. Με την καταγγελία ενός εκ των μερών, τη δική μας. Επικαλούμενη ότι η άλλη πλευρά δεν την τηρεί. Δεν το έκανα. Γιατί δεν το κάνουν? Είδατε να κάνουν κάτι για τη δημόσια υγεία, κάτι συγκλονιστικό? Είδατε να κάνουν κάτι για τα Τέμπη? Δεν το συζητάω. Όλοι λοιπόν οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι είναι σκάρτοι, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο κάθεται σπίτι του. Και στις επόμενες εθνικές εκλογές, εάν τις κάνουν πάρα πολύ γρήγορα και πάει το ίδιο πολιτικό σκηνικό, το ίδιο κουκλοθέατρο, ο κόσμος θα κάθεται σπίτι. Διότι δεν βλέπει κόμμα το οποίο να θέλει να κυβερνήσει. Ας υποθέσουμε ότι έπαιρνε το ΚΚΕ 60% στις επόμενες εκλογές. Θα συνεδρίαζε τη Δευτέρα το πρωί το πολιτικό γραφείο και θα κατήγγειλε αυτή την φρικτή προβοκάτσια και θα έλεγε ότι το κουκουέ δεν πρέπει να πέσει σε αυτό το δίκτυο. Κανένας δεν θέλει να κάνει αυτά τα οποία επαγγέλλεται στην Ελλάδα ότι θέλει να τα κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας και γι' αυτό η αποχή. Άμα έχει κανείς καλύτερη ερμηνεία, δεκτεί. Ναι, ότι ζεσταινόντουσαν και πήγαν για μπάνιο. Και όταν τις κάνουμε χειμώνα, δεν θα ζεσταίνουν.